Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο μας στο νησί, τον Γιώργο Κρατημένο, ο οποίος βρίσκεται στο Μανταμάδο, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα και λαϊκή συνέλευση. Γιώργο. Λαϊκή συνέλευση, Σία. Βρισκόμαστε έξω από το πολύκεντρο του Μανταμάδου. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος εδώ. Είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση Κατοίκων και Φορέων της Δυτικής Λέσβου. Εδώ βρίσκεται το Δημοτικό Συμβούλιο της Δυτικής Λέσβου, ο Δήμαρχος της περιοχής, καθώς και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Η πρόταση του Προέδρου της Κοινότητας Μανταμάδου, η εισήγησή του μάλλον, είναι να δημιουργηθεί Επιτροπή Αγώνα, αλλά και ομάδες περιφρούρησης από κατοίκους, οι οποίοι θα είναι σε εγρήγορση, ώστε να εντοπίσουν γρήγορα όταν αρχίσουν τα έργα για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή, να σπεύσουν οι κάτοικοι να τα σταματήσουν. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, το κλίμα είναι ότι δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί καμία δομή. Είναι εκρηκτικό το κλίμα και νομίζω τους. Έγινε απολύτως σαφές στο ρεπορτάζ που μας έστειλες από το νησί, Γιώργο. Είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα. Αυτό φάνηκε και νωρίτερα στις εισηγήσεις των Προέδρων Κοινοτήτων εδώ της περιοχής. Αν μου επιτρέπεις, Σία, σύμφωνα με την περιοχή έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την περιοχή που έχει επιταχθεί. Είναι μια περιοχή 261 στρεμάτων, στην ευρύτερη περιοχή, όπως λέγαμε, του Καράβα, στη θέση Καβακλή. Αυτή η περιοχή ανήκει σε μια κοινή ιδιοκτησία 6.500 στρεμάτων, που ανήκει σε εξαδιαιρέτου σε 16 ιδιοκτήτες. Αυτοί οι ιδιοκτήτες για την ώρα δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία με το Δήμο, ούτως ώστε να εκφράσουν τις διαφωνίες τους. Ωστόσο, όπως λένε πηγές εδώ από την κοινότητα Μανταμάδου, δεν δέχθηκαν να ενοικιαστεί η Μάλιστα. περιοχή τους και να δημιουργηθεί εκεί η κλειστή δομή. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.